Εμένα δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Λέω αν συνέβαινε. Εάν αυτό το πράγμα ήταν αυτή η κατάσταση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, το κυριότερο που μπορεί κανείς να σχολιάσει είναι ότι όντως σε ένα πανεπιστήμιο μέσα, ένα τέτοια εικόνα δεν είναι κάτι που το είναι συμβατό με την αποστολή του. Ναι. Εδώ έχουμε κάποιο άλλο θέμα όμως. Έχουμε την ασυμμετρία και την παραβίαση της αναλογικότητας. Δηλαδή έχουμε μια δυσρυθμία, θέλετε να την πείτε έως και παρανομία. Τώρα το στρογγυλεύετε λίγο, κύριε Μάρκο. Όχι, δεν το στρογγυλεύω, είμαι σαφής. Με συγχωρείτε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι εντάξει, δεν βρέθηκε και δυναμίτιδα. Δηλαδή, τι το λέω και τώρα. Βρεθεί, η κυρία είπε ότι βρέθηκε το πλωστάσιο της Συρίας μέσα. Προφανώς δεν βρέθηκε το πλωστάσιο της Συρίας. Μια κυβερνητική τώρα δήλωση, άστοχη, δεν πρέπει να την πάρουμε να την κάνουμε σήμερα. Το βρήκε. Ναι, όχι. Τις σημαίες επιλέγετε ποιες θα κάνετε. Αν μου επιτρέπετε, ωραία. Με μονόπλευρες επιλογές. Εμείς τα προβάλλουμε όλα. Με μονόπλευρες επιλογές επιλέγετε τις σημαίες. Με συγχωρείτε, γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και τις δηλώσεις τις δικές σας προβάλλαμε και τις κυρίες σας. Ποιες κάνετε σημαίες, κύριε οικονόμου, επιλέγετε. Ωραία, ερώτηση τώρα. Πάμε στην ουσία και μιλάμε με αυτούς τους προϋποθέσεις. Υπάρχει διαφορά, κύριε Μάρκου, στο νεαρό που πετά μολότοφ για να κάψει αστυνομικό και σε ένα τρομοκράτη. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Ή τα διαχωρίζετε? Να ολοκληρώσω εσείς την πρώτη σας ερώτηση και μετά έρχομαι, γιατί είναι κάτι άλλο αυτό που λέτε. Λοιπόν, και έχουμε και μια δεύτερη επέμβαση. Η οποία δεύτερη επέμβαση ήταν η εισβολή στο προάβλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Προφανώς αυτή είναι καταγγελταία. Και προφανώς, και έρχομαι σε αυτό που. Έστω και αν παρανόμησαν οι φοιτητές που μπήκαν μέσα. Οι φοιτητές δεν παρανόμησαν. Οι φοιτητές. Να μας πας στο λουκέτο παρανόμηστηκαν. Όχι. Οι φοιτητές μπήκανε στο σπίτι τους. Το πανεπιστήμιο είναι σπίτι το σπίτι. Το σπίτι όλων μας είναι το πανεπιστήμιο. Των φοιτητών και κανένα αγαπητέ, το πανεπιστήμιο. Ναι, οι φοιτητές όμως είναι οι κύριοι χρήστες. Και τι σημαίνει, μπορεί να βάλουν φωτιά να το κάψουν άμα θέλουν? Εμείς μιλάμε για φωτιά. Όχι, αλλά έκαναν μια παρανομία. Πάλι κάνετε ασυμμετρίες. Λέω, έκαναν μια παρανομία. Καλά κάνανε λοιπόν. Παρανομία έκανε ο Πρίτανης που βάλε το μπουκέτο. Ο Πρίτανης δεν έχει κανένα δικαίωμα. Με συγχωρείτε, είστε μέλος Συγκλήτου. Όχι, δεν είμαι. Όταν στο παρελθόν. Και παίρνατε μια απόφαση. Ήταν παράνομη η απόφασή σας? Για ποια απόφαση μιλάτε? Οποιαδήποτε απόφαση. Για ποια απόφαση αν μπορούσα εγώ να έρθω μετά και να πω είναι παράνομη απόφαση που πήρε Σύγκλητος. Αυτό πώς το λέτε? Ήσασταν εκεί. Πήρε μια απόφαση Σύγκλητος, το σκεπτικό της μπορεί να το καταλάβουμε ποιο είναι και εσύ έχεις την καλύτερη παράνομη. Το καταλαβαίνετε το σκεπτικό? Μα λέω το σκεπτικό. Γιατί εγώ δεν το κατανοώ. Όχι, το κατανοούμε το σκεπτικό. Εγώ δεν το κατανοώ. Οι άνθρωποι προφανώς φοβήθηκαν τα χειρότερα. Ποια? Έχουμε μπροστά μας επέτειο του Πολυτεχνείου, υπάρχει ένα κλίμα που διαμορφώνεται και πήραν μια σόφρονα απόφαση για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Και οι άλλες 150 σχολές της Αθήνας είναι άφρονες, οι Σύγκλητοι. Έχουν καταληφθεί, όπως ξέρετε, πολλές σχολές. Οι Σύγκλητος Πανεπιστημίου που πήρε. Δεν είναι κατηλημένες. Αφήστε με, ξέρετε, αν θέλετε να μιλήσουμε με κάποια λογική κυρμό. Ελάτε για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Πιπίλη. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, η οποία πήρε εντελώς αντίθετη άποψη, είναι άφρονες, η Σύγκλητος αυτό. Κάποιοι άλλοι μπορούν να μιλήσουν εκείνη από αυτήν. Να μιλήσουμε πολιτικά. Έτσι θα μιλάμε με τέτοιους όρους. Θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Πολιτικά είναι εδώ τα θέματα, βέβαια. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι με αυτή την απόφαση, όχι με την ανακάλυψη της, του δωματίου. Με αυτή την απόφαση πυροδοτήθηκε το κλίμα. Και αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα. Mm-hmm. Βεβαίως οι μέρες αυτές, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι πάντα σε μια φορτισμένες, ένταση. Φορτισμένες. Πάντα. Εδώ ανέβηκε μία σκάλα η ένταση. Mm-hmm. Εξαιτίας της αστυνομίας. Εξαιτίας της αστυνομίας. Σας άκουσα χθες το βράδυ, κύριε Μάρκου. Σας άκουσα να δηλώνετε χθες το βράδυ στο Action 24, στο Σταμάτη Ζαχαρό, ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο κορκονέα. Επιμένει σε αυτό. Λοιπόν, να μου θυμίσετε και την προηγούμενη και να σου πείτε. Πάμε σε αυτή την ερώτηση τώρα για να μην χαθούμε, για να μιλήσουμε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι κάποιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέο Γρηγορόπουλο. Κύριο Ραγκούση το είπε αυτό. Όχι, έχετε τελείως λαθεμένη πληροφόρηση. Δηλαδή, πείτε. Αυτό το είπε ο κύριο Ραγκούση. Δημόσιο Ραγκούση το είπε. Ο Χρυσοκοίδης το είπε σε μια κλειστή σύσκεψη. Τι λέτε τώρα, δημόσιο και ιδιωτικό, ας είμαστε λίγο σοβαροί. Όχι, κύριε Μάρκο. Ο κύριο Χρυσοκοίδης. Σοβαροί είμαστε. Παρακαλώ. Και να μην χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Σοβαροί είμαστε όλοι. Είναι ρυθμίστρια τη συζήτηση, κυρία μαζί σας. Όχι, είμαι προσβεβλημένη. Ωραία. Και ως προσβεβλημένη, να ζητήσετε να ζητήσετε θα σας να αποκαταστήσετε. Να αναφέρω στην τάξη, σοβαροί είμαστε όλοι οι πολίτες.
Αν συνεχίσει αυτή η παρέμβαση, όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να την κάνω και εγώ. Η παρέμβαση μετά από 10 λεπτά, σας παρακαλώ, συντονίζεται από 10 λεπτά προσβολό, κάνουμε συζήτηση. Καλά, θα πάρετε το λόγο τώρα, κυρία Τουλή. Μιλήσατε έναν ωραίο μονόλογο με δικαίωμα. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ελάτε. Αλλά δεν θα σας επιτρέπω να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους προβλήματα. Μια ερώτηση για να μην το χάσουμε. Ο Χρυσοχοίδης επιδιώκει να δημιουργήσει νέο Κορκονέα, κύριε Μάρκο. Το τι μου επιτρέπει και δεν μου επιτρέπει η Όχι, κυρία εσείς θα λέτε αυτό που θέλετε εσείς. Αυτό που θέλετε εσείς θα πείτε. Με αφήνει αδιάφορο. Παγερά. Εδώ ο καθένας λέει τη γνώμη του. Απαντήστε όμως για να πάμε στην ουσία. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι κάποιοι ζητούν νέο Γρηγορόπουλο. Και βγήκε την άλλη μέρα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αφήσουμε λοιπόν ότι ήταν σε κλειστό. Όλα ναι, αλλά και ο Ραγκούσης το είπε. Τι σημαίνει, ο Ραγκούσης απάντησε ότι αυτή η δήλωση είναι απαράδεκτη και εγώ λέω λοιπόν σε εσάς και στην Εσείς γιατί βάζετε τον Κορκονέα απέναντι τώρα. Λογική. Γιατί το βάζετε Όταν αυτό. Λέμε ότι κάποιοι θέλουν Γρηγορόπουλο, ο Γρηγορόπουλος είναι ένα θύμα δυστυχώς μιας ιστορίας. Από ποιον? Από ένα αστυνομικό όργανο που υπερεύει τις αρμοδιότητές του. Για να υπάρχουν Γρηγορόπουλοι, πρέπει να υπάρξουν Κορκονέες. Θέλει η κυβέρνηση έναν νέο Κορκονέα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είπε. Ρωτήστε το. Δεν είπε ο Χρυσοχοίδης τέτοιο πράγμα. Είπε ότι κάποιοι θέλουν Γρηγορόπουλο. Ο Γρηγορόπουλος δεν είναι κάτι αυτόνομο. Είναι ένας σκοτωμένος δυστυχώς νέος 16 χρονών από ένα Κορκονέα. Εσείς φροντίζετε, κύριε Μάρκο, να κάνετε το κλίμα όλο και πιο εμπριστικό. Λέγοντας τέτοιες κουβέντες, ενώ είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Γιατί δεν τα είπατε τα ίδια και στο Χρυσοχοίδη. Θα έπρεπε να κατεβάσετε τους τόνους αυτές τις μέρες που είναι περίεργες. Γιατί δεν τα είπατε τα ίδια στο Χρυσοχοίδη. Στο Χρυσόχοίδη, τον έχω εδώ, τα πούμε και του Χρυσοχοίδη. Άμα του ανεβάσει. Λοιπόν, αλλά δεν έπρεπε να του ανεβάζει του τόνου ο Χρυσοχοίδη. Προσπαθεί να προσπαθεί να ζητά τα χειρότερα με το σχεδιασμό του. Αυτό βλέπω. Με άλλου τρόπου. Κύριε Μάρκου, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Πιπηλή. Επειδή εγώ το μόνο όργανο προστασία μου στη λογική μου. Πιστεύω ότι η λογική μου εκφράζει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας που θέλει πρόοδο, ειρήνη και προκοπή. Επειδή το μόνο όπλο μου δεν είναι ούτε κράνη ούτε κοντάρια, είναι η πειθώ σε αυτονόητα επιχειρήματα. Πρώτον, ο πλεισμός της Συρίας, σωστά υπόθηκε, δεν βρέθηκε στο υπόγειο, βρέθηκε όμως σε μία συμπαθή γενικώς κατηγορία πολιτών στο Χολαργό. Ο πλωστάσιο της Συρίας βρέθηκε στο Χολαργό. Μάλιστα. Ο πλωστάσιο της Συρίας που αν δεν ψηφίζαμε μόλις προχθές το νέο ποινικό κώδικα, οι κάτοχοι του οπλοστασίου της Συρίας θα ήταν ελεύθεροι ήδη, παρότι θα είχαν πιθανόν σκοτώσει και 10 και 15 όπως ο Κουφοντίνας. Μάλιστα. Κυρία Πιπηλή, μας επιτρέπετε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί είναι πιεστικό. Ναι, ναι. Να το κάνουμε και ερχόμαστε αμέσως. Για να δώσω το τίτλο. Ναι, πείτε. Τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν σε κανέναν φοιτητή, κανέναν καθηγητή, κανέναν διοικητικό υπάλληλο. Τα πανεπιστήμια είναι δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Και αυτό το επιχείρημα που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και τη λογική ότι τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές είναι μόνο για κατηγορία ανθρώπων που θέλουν την μπαχαλοποίηση και των πανεπιστημίων. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Διαγωνισμός από την εκπομπή